Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Zbox του Απριλίου, το οποίο δεν άρχισε να έρθει. Εγώ άρχισα να σας το δείξω γιατί ήρθε τη βδομάδα που εγώ έλειπα Θεσσαλονίκη για το Comic Con και τα σχετικά. Θα πω ότι η θεματολογία ήταν, θυμάμαι καλά, ήταν Battle, αν και θα δούμε που θα σας γελάσω τώρα. Ήταν το Απρίλιο όπως είπαμε, το Zbox είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί το οποίο ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Pop in a Box, το Magic Box, τον The Hat Group όμιλο. Στην Ελλάδα έρχεται με κάπου στα 25 ευρώ, μια τραβάνει 24, μια 25, μια 23, κάτι ξέρω εγώ. Αυτό παίζει να παίζει με το συνάλλαγμα για το, τη διαφορά λίρα και ευρώ. Αυτά νομίζω μπορούμε να πούμε σιγά σιγά να το δούμε. Έχει τύχει να ανοίξουμε και καλά Zbox, έχει τύχει να ανοίξουμε και πολύ άσχημα όμως Zbox. Δεν πειράζει, θα δούμε τώρα μέσα πώς είναι αυτό. Σε πρώτη φάση φαίνεται ελαφρύ. Θα δούμε. Ω, έχουμε ποπάκι. Όχι ένα ποπάκι που με ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά έχουμε ποπάκι. Καλό αυτό. Καλή εικόνα να έχεις ένα ποπάκι μέσα στο Zbox. Και εδώ είναι η Widowmaker από το Overwatch. Για όποιον παίζει sniper στο Overwatch. Πάρα πολύ όμορφη. Και αυτό είναι το exclusive της Zodomon, θυμηθώ που είναι exclusive. Αλλά είναι σίγουρα το exclusive της, γιατί έχει και διαφορετικό χρώμα σε σχέση με την κανονική. Έχει αυτό, αυτό το skin, ας πούμε, με την άσπρη, με τα άσπρα. Την άσπρη στολή, το άσπρο περιφέρεια. Κάτι στολή, θα το πούμε γενικά. Όλα άσπρα είναι και το όπλο και αυτό που φοράει στο κεφάλι, στο σώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Pop Games νούμερο 94. Και είναι από τα σχετικά πρώτα, νομίζω, που βγήκαν ποπάκια από το Overwatch. Παίζει να είναι και από το πρώτο Wave. Πάρα πολύ όμορφη. Μπορούμε νομίζω λίγο να την ανοίξουμε να τη δούμε. Εντάξει, είχαμε καιρό η αλήθεια να δούμε ποπάκι. Πάντα τσεκάρουμε να δούμε, όπως έχουμε ξαναπεί, ποια πλευρά είναι πιο loose, ας πούμε, πιο χαλαρή. Για να τα ανοίξουμε. Εδώ τώρα, ας πούμε, ήταν σχεδόν ανοιχτό. Απλά έπρεπε να δοκιμάσω όλες τις μεριές. Εδώ το ανοίγει προσεκτικά από εδώ για αυτούς που τα συλλέγουν και τα κρατάνε μέσα στα κουτιά έτσι και δεν θέλουν να χαλάσουν το κουτί. Και το βγάζει προσεκτικά. Πολλές φορές μπορεί να σκαλώσει και να σκιστεί εδώ. Και αυτό θέλει προσοχή. Να έχουμε και ένα tutorial πώς να ανοίγουμε Funko Pop. Πάρα πολύ όμορφη. Μην πάθουν τώρα που ήταν exclusive αυτή. Αλλά ότι είναι σίγουρα exclusive, την έχω ξαναδεί. Ναι, μπήκε και η βάση της. Τα περισσότερα γυναικεία pop έχουν βάσεις για να στηρίζονται, γιατί έχουν οι γυναίκες πιο μικρό σώμα, ας πούμε. Ένα πάρα πολύ όμορφο παγί. Και πάρα πολύ ωραίο το skin της. Αυτό το variant, exclusive variant, ας πούμε, με αυτό το άσπρο skin. Πάρα πολύ όμορφη. Γενικά και στο παιχνίδι πάρα πολύ όμορφη. Όσο έπαιξα τουλάχιστον Overwatch, δεν την έπαιξα καθόλου. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την Widowmaker. Αλλά όσοι έπαιζαν από μακριά, μαστέριζαν. Και το ποπάκι της είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ πίσω κίνηση, πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Μπράβο. Τι λες τώρα με το sniper της, πάρα πολύ όμορφη. Ποπάκι στο Wizbox. Να ένα Wizbox που φαίνεται καλό, που ξεκινάει τουλάχιστον καλά με ένα ποπάκι, γιατί μπορούμε να δούμε όλα τα αντικείμενα μέσα να είναι χάλια. Έχουμε AirPlus το οποίο δεν μας χρειάζεται. Συνεχίζουμε, έχουμε πορτοφόλι Νεύ. Και μόνο που βλέπω το σήμα της Marvel, που φτάνει, είναι αρκετό. Έχουμε πορτοφόλι Marvel και αυτό τι βλέπω είναι Thor Ragnarok. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να τα ανοίξουμε νομίζω, ναι ναι, πάει να εξελιχθεί ένα πάρα πολύ ωραίο Zbox. Μιας και έχουμε και ποπάκι και πορτοφόλι από αγαπημένη θεματολογία. Εδώ, α, δεν είναι από συνηθισμένες που έχουμε δει, Παλαντών, Pyramid και ξέρω εγώ, εδώ είναι Euromic, πώς μπορείς το πεις, αυτή είναι η εταιρεία. Αλλά μιλάμε πάντα για ένα licensed προϊόν και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πορτοφόλι. Στιβαρό, με πολλές θήκες μέσα, μας γράφει Marvel, έχουμε εδώ Thor vs Hulk, κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο πορτοφόλι. Με χαλάει που δεν έχει κάπου για τα ψηλά, αλλά μπορεί να τα βάζει εγώ κάπου εδώ. Και μέσα είναι κάπως έτσι. Έχουμε και εδώ ένα σχέδιο. The Champion και τα σχετικά, όπως μας τα λέει. Και από έξω είναι κάπως έτσι. Έχουμε εδώ Hulk and Champion. Of Saka, είναι τον πλανήτη εκεί που ήταν και ο Grandmaster να πούμε και διοργάνωνε αυτές τις μονομαχίες. Και εδώ έχουμε Asgardian Warrior, ο Thor. Πάρα πολύ ωραίο με το σήμα του Thor. Πάρα πολύ ωραίο πορτοφόλι. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιούσα, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο πορτοφόλι. Γενικά δεν μου αρέσουν αυτά που δεν έχουν στο κάπου να βάζει τα ψηλά ή και φερμουάρ για τα πιο χοντρά. Συνεχίζουμε, πάμε. Α, έχουμε, ναι, έχουμε πάντα και ένα νόμισμα τελευταία στο Zbox και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Που, και τα νομίσματα φτάνει και την Τζάβη. Έχει βγάλει και κάποια προσπόληση. Μπορούμε να τα ανοίξουμε. Ναι, αυτό νομίζω είναι από το Battlestar Galactica, το οποίο επίσης δεν έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω καθόλου. Δείτε τι παίζει με τον Battlestar Galactica, αλλά έχω ακούσει ότι είναι καλό, έχω δει και κάποια ποπάκια από εδώ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο. Το νόμιζα όμως, εντάξει, φαίνεται γαμάτο. Και αυτά είναι, εντάξει, να στέγει Universal και τα σχετικά, δεν το έχω δει, κακώς πρέπει να κάτσω να το δω. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε αυτό το διαστημόπλιο, We Love Freedom και τα σχετικά, Independence of Freedom. Εδώ γράφει κάποιο quote, ας πούμε, λογικά το είχαν αυτοί. Εδώ έχουμε και αυτό εδώ, αυτή τη στολή, ο οποίος δεν ξέρω τι είναι.
αλλά φαίνεται πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εμείς έχουμε το 0639. Αυτά συνήθως είναι κάπως 5.000 αριθμημένα. Εδώ τώρα δεν μας γράφει Silver Edition, αλλά συνήθως αυτά κάπως 5.000 είναι και συνήθως βγάζει και χρυστά τα 1.000, ας πούμε, είναι χρυσά. Και πίσω έχει αυτό το διαστημόπλαιο το οποίο είναι εικονικό, ας πούμε, κάτι εικονικό για το Battlestar Galactica. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτούς πώς να σου λέει, the final annihilation of the life form known as man, let the attack begin. Α, μάλιστα, αυτοί λογικά ήρθαν να μας αφανίσουν ή κάτι τέτοιο, ή αυτοί είναι οι καλοί. Δεν ξέρω, γράψτε κάτω στα σχόλια ποιος θέλει κάτι πάνω σε αυτόν εδώ, ποιος είναι αυτός που θέλει να μας εξαφανίσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Συνεχίζουμε, έχουμε άλλο κάτι μέσα, έχουμε το περιοδικό μας, ναι, καλά θυμόμουν, είναι το Z-Box Battle του Απριλίου. Α, τον επόμενο μήνα βλέπω Detectives. Ναι, και έτσι όπως μας το έχουμε Gotham Bird Street, και αυτό εντάξει, αυτό Higgins και Bird θυμίζει Jessica Jones, βάλε μας το ποπάκι της, βασικά όχι, κακώς το εύχομαι αυτό γιατί το πήρα ήδη. Αλλά έχουμε εδώ, αυτό θυμίζει τώρα Swans Escape, αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι. Το άλλο Gotham Grand Jacks θυμίζει κάτι σε Gotham, Detectives είναι τον άλλο μήνα. Και αυτό είναι Battle, θα το δούμε μετά αφού δούμε και την μπλούζα. Και μάλλον φέρει την αντικείμενά μας αυτό το κουτί, ναι. Αυτά ήταν όλα τα αντικείμενα, αλλά πολύ ωραίο κουτί πάω από. Ναι, μ' άρεσε και μόνο που έχει ποπάκι και πορτοφόλι τόσο γαμάτο, ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί. Και εδώ η μπλούζα μας, α, η μπλούζα μας παραπέμπει σε Street Fighter. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Εδώ έτσι έχουμε και τα γιαπωνέζικα γράμματα τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς γράφουν. Αν κάποιος ξέρει επίσης βοηθήστε με κάτω. Πάρα πολύ ωραίο και το μπλουζάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν, βάζουμε και το μπλουζάκι εδώ. Οι στάμπες τους δεν είναι και οι καλύτερες στάμπες, αλλά αυτό που κάνει το Z-Box, ας πούμε, φτιάχνει δικά του σχέδια να παραπέμπουν κάπου. Έτσι αυτό πάει μπηχτή στο Magic Box που βγάζει πλέον δικά του τελείως σχέδια που δεν παραπέμπουν πουθενά. Μ' αρέσει αυτό να παραπέμπουν κάπου, αλλά να μην είναι κάρτα, ας πούμε, να γράφει Street Fighter, ένα logo, ξέρω εγώ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά, πριν εκτιμήσουμε το κουτί, ας δούμε λίγο το περιοδικάκι. Το οποίο περιοδικάκι κάθε μήνα μας κάνει 4,99 λίρες. Για κανένα λόγο δεν δίνει κάποιος 4,99 να πάρει αυτό το περιοδικό. Παρόλο που είναι αρκετά καλό περιοδικό, έχει πράγματα μέσα ψαγμένα. Χαντούκεν, ναι, εδώ έχουμε το Θάνος και για κάποιο λόγο κάτι μας γράφει κάτω. Χαντούκεν για αυτά, δεν ξέρω γιατί. Εδώ πρέπει να είναι και τα περιεχόμενα. Έχουμε εδώ και την πανέμορφη Mercy από το Overwatch. Πάρα πολύ ωραία. Α, ναι, αυτά είναι τα χρυσά νομίσματα που λέμε. Κάποιοι τυχεροί τυχαίνουν τα χρυσά νομίσματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι 1000 νομίζω τα χρυσά νομίσματα. Ενώ τα άλλα είναι 5000. Κάτι τέτοιο. Και το μαστί Street Fighter V και τα σχετικά. Μάλλον το καινούριο Street Fighter που έχει βγει. Λογικά. Έχουμε και άλλα εδώ για το Street Fighter. Αρκετά αρθράκια για το Street Fighter. Επίσης δεν έχω ασχοληθεί αρκετά. Έχει τύχει να παίξω με κάποιον γνωστό μας, πούμε, αλλά δεν έχω μπει σε βάθος αυτό. Battlestar Galactica. Όπα. Α, θα έχουμε reboot από το Battlestar Galactica. Ακόμα καλύτερα, τότε ίσως ακόμα πιο πιθανό να ασχοληθούμε. Αν δούμε και κάτι πιο καινούριο. Και εδώ έχουμε κάποιες σκηνές και αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κάνα κάτι και κάτι που δεν ήξερα. Μάλλον θα έχουμε reboot. Πάρα πολύ ωραία. Welcome to the VIP Club. Α, ναι, για τους συνδρομητές, ας πούμε, και τα σχετικά. Έχουμε VIP Club όσοι είμαστε συνδρομητές, ας πούμε, και κάτι τέτοιο. Κάποιες εκπτώσεις, κάποια αυτά. Τώρα 10% στο pop vinyl. Α, εντάξει. Ναι, εδώ μας λέει, ας πούμε, τι έχει μέσα το κουτί, το ποπάκι και τα σχετικά. Τώρα το ποπάκι μην το γράφει Z-Box Exclusive. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Αυτό το χρυσό νομίσμα μας δείχνει εδώ. Αυτά νομίζω και εδώ πέρα. Battlestar Galactica Collector Coin. Thanos vs. Battlestar Galactica Warship. Όπα. Εδώ έχουμε τον Θάνο εναντίον το όλο αυτό το Warship, ας πούμε, από τον Battlestar Galactica. Τι είδος γκάλωπ είναι αυτό. Δεν ξέρω, δείτε κι εσείς ποιος υπερνικάει για να δω και εγώ. Ναι, τώρα χαζομάζω. Βλέπω laser cannon, ας πούμε, και νευριάζω. Ο Θάνος είναι σίγουρα πιο δυνατός σε power. Ας πούμε, laser cannon. Δεν έχει ο Θάνος laser cannon, αλλά με το πετράδι μπορεί να κάνει τα πάντα με το Infinity Gauntlet, ας πούμε, τουλάχιστον. Agility είναι, εννοείται και εδώ το Battlestar Galactica Warship έχει παραπάνω. Purpleness, χαζομάζω. Ναι, τώρα, Purpleness ποιος είναι πιο mob, ας πούμε, εννοείται το Θάνο. Είναι αυτό τώρα ήταν λίγο χαζό. Και Infinity Stones. Εντάξει, ο Θάνος νικάει ξεκάθαρα σε αυτό το γκάλωπ. Εντάξει, με τα Infinity Stones νομίζω κάνεις τα πάντα, δεν χρειάζεται καν να τα βάλεις με κάποιον. Αρκεί να έχεις το Infinity Gauntlet και όλες μαζεμένες πέτρες. Α, πάρα πολύ ωραίο. Our top heroes, ποιοι είναι οι top heroes για αυτούς? Ναι, Junkrat, εντάξει. Εγώ έπαιζα πάρα πολύ με Junkrat, όσο έπαιξα τουλάχιστον Overwatch. Κάποια στιγμή θα ξαναμπω, αρκεί να βρεθεί χρόνος. Έχουμε εδώ, ποιον έχουμε, τον Μακρύ, Mercy, τον Torbjorn, πώς τον έλεγαν αυτόν, έτσι που ήταν λίγο περίεργο προφορά του, ο Νάνος. Και αυτός μου άρεσε, όταν ήταν να κάνουμε άμυνα, δηλαδή τον έπαιζε αυτόν αρκετά. Άρα αγαπημένος μου Junkrat. Έχουμε εδώ Diva, Tracer, τον Divaki, εντάξει και Tracer. Πάρα πολύ ωραίο, τον Divaki μπορούσε να είναι και πιο ψηλά. Πάρα πολύ ωραίο. Avengers, Infinity War, what you know so far. Εδώ μας κάνει λογικά μια περίληψη για ό,τι έχουμε δει. Ξέρω εγώ τόσο καιρό. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μας έχει το trailer, ναι, η οποία αυτή η σκηνή
ήταν μια σκηνή η οποία δεν υπήρχε στην ταινία. Τώρα ίσως κάνω λίγο spoiler, αλλά αυτή η σκηνή δεν υπήρχε στην ταινία. Τουλάχιστον όχι έτσι ακριβώς και με έσπασαν τα νεύρα. Δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό, εκτός και αν άλλαξε κάτι μετά. Συνεχίζουμε. Έχει γενικά αρκετά Spider-Man. Ο Spider-Man έχει όντως έτσι ένα πολύ καλό upgrade. Πάρα πολύ ωραία. Shop the Raiders Merchandise and Clothing. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και μας λέει εδώ και τα σε άλλες γλώσσες, ξέρω εγώ αυτά. Πέφτει τελευταία και αρκετή διαφήμιση από τα αντικείμενά του μέσα στα κουτιά. Μέσα στα περιοδικά, μάλλον, συγγνώμη. Τώρα νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Έχουμε εδώ το περιοδικάκι μας 5 λίρες, δηλαδή κάπου στα 6 ευρώ, αλλά για κανέναν λόγο. Δεν νομίζω δεν χρειάζεται καν να το υπολογίσουμε. Τα coins τα έβγαλε. Έχει βγάλει για πώληση κάποια coins η Ζάβη, τα οποία δεν τα πρόλαβα και κάποια. Αυτή ήταν η γκάφα μου. Αυτά εδώ κάπου στα 12 λιράκια τα έβγαλε. Περίπου εκεί τα έβγαλε τα coins για πώληση. Λογικό, εντάξει, κάπου στο δεκάρικο και λίγο παραπάνω μπορεί να το βάλει αυτό το coin. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Αυτό το πορτοφόλι το οποίο είναι δερματίνη, ναι δεν είναι δερματίνη, σίγουρα είναι δερματίνη, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο πορτοφολάκι, έτσι με πάρα πολύ ωραία ποιότητα και εδώ οι στάμπες τους και μέσα όπως έχει το Marvel, ξέρω εγώ την ετικέτα αυτά. Αυτό κάνα δεκάρικο, μπορεί και λίγο παραπάνω, θα μπορούσε γιατί όχι. Λοιπόν, το ποπάκι, τα ποπάκια αυτά, εντάξει, μιλάμε για ένα exclusive ποπάκι, οπότε στην Ελλάδα κάπου στα 16 με 18 ευρώ, σίγουρα πάνω από 15, μιας και μιλάμε για κάτι exclusive. Και το μπλουζάκι, εντάξει, τα μπλουζάκια κάπου στο δεκάρικο, γιατί δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα στάμπας, αλλά έχουν πολύ ωραία σχέδια. Αν και αυτό το μήνα, εντάξει, δεν είμαι τόσο φαν, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και ιδιαίτερα με το Street Fighter. Αυτό νομίζω, παιδάκια μου, εντάξει, ένα αρκετά ωραίο Z-Box, με ίσως λίγα αντικείμενα, δηλαδή ένα, ξέρω εγώ, 2-3 με το νόμισμα και 4 με την μπλούζα. Εντάξει, συνήθως άλλες φορές έχουμε και παραπάνω αντικείμενα, αλλά δεν πειράζει, ας είναι καλά τα αντικείμενα και ας είναι λίγα, δεν με πειράζει καθόλου. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, δείτε και στο κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.